12 και 4 πρώτα λεπτά έδειχνε το ρολόι όταν όλη η Ελλάδα πάγωσε. Η Φόφη Γεννηματά έχασε την πιο σημαντική μάχη της ζωής της. Ο καρκίνος την νίκησε μετά από 2 εβδομάδες νοσηλεία στον Ευαγγελισμό. Ήταν μόνο 56 χρόνων. Η πολιτικός που ποτέ δεν χαρίστηκε σε κανέναν, η γυναίκα που πάλεψε για να γίνει μητέρα, η μαχήτρια της αξιοπρέπειας, έφυγε από κοντά μας. Γυναίκα, είναι η ίδια η ζωή. Θα φοβόμουν πάρα πολύ κάποιον που ασχολείται με την πολιτική και δεν έχει προσωπική ζωή. Απλώς αυτή πρέπει να μένει για μας. Το θέμα είναι να μπορείς να ζεις. Ελπίζω ότι είμαι για τα παιδιά μου η μητέρα που είχα κι εγώ. Όλοι την αποκαλούσαν με το μικρό της όνομα. Ήταν η Φόφη, η κόρη του Γιώργου Γεννηματά, η μάνα 3 παιδιών, η πρόεδρος του Κινάλ, η μοναδική γυναίκα πρόεδρος κόμματος στην Ελλάδα. Ευχαριστώ όλους τους συνυποψηφίους μου. Μια γυναίκα που εδώ και 12 χρόνια κοιτούσε κατάματα τον καρκίνο και τον ξεγελούσε. Μέχρι σήμερα, που ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου του μαστού, η Φόφη Γεννηματά άφησε την τελευταία της πνοή. Τι αν ζεις με το φόβο, αυτή δεν είναι ζωή. Έχεις νικηθεί στην πραγματικότητα. Τραγική ηρωνία. Η Φόφη Γεννηματά νόσησε σε ηλικία 44 ετών, όσο ήταν και η μητέρα της, όταν έμαθε και αυτή ότι είχε καρκίνο του μαστού. Πρώτος, σε ηλικία 55 ετών, έφυγε ο πατέρας της, Γιώργος Γεννηματάς, ιδρυτικός θέλεχος και υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Ενώ 7 μήνες νωρίτερα είχε πεθάνει η σύζυγός του, Κάκια. Από τότε, η νεαρή πολιτικός επιστήμονας ακολούθησε μια ραγδαία πολιτική καριέρα μέχρι τα υψηλότερα πολιτικά αξιώματα. Όνειρό της ήταν να κάνει μια όμορφη και μεγάλη οικογένεια. Να μεγαλώσει τα παιδιά της, να ζήσει με αυτά, να δημιουργήσει αναμνήσεις μαζί τους. Θέλω να είναι ευτυχισμένα, να μην ταλαιπωρηθούν, να μην περάσουν τίποτα από ό,τι πέρασα εγώ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία μητέρα που να μην σκέφτεται έτσι. Ξέρω πως δεν θα γίνουν έτσι τα πράγματα, αλλά έτσι δεν τα ονειρευόμαστε. Σε ηλικία 22 ετών έκανε τον πρώτο της γάμου. Από την πρώτη στιγμή οι γιατροί της είχαν πει ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Και έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια. Δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς παιδιά. Η Φόφη Γεννηματά έμεινε έγκυος στην κόρη της, την 24χρονη σήμερα Εμιλία, λίγο πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υιοθεσίας. Ήταν σαν να μου χάρισαν τον ουρανό, δεν ξέρω. Ξαναέζησα. Ξαναέζησα από την αρχή. Ήταν καλύτερη, μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου. Λίγα χρόνια αργότερα εκλέγεται βουλευτής Α Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ και 3 χρόνια μετά κάνει το δεύτερο της γάμου με τον οδοντίατρο Ανδρέα Τσούνη, με τον οποίο απέκτησε άλλα 2 παιδιά, τον 17χρονο πλέον Γιώργο και την 15χρονη πια Κατερίνα. Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο καρκίνος της χτύπησε την πόρτα. Αν έμενα στο γιατί σε μένα, δεν θα είχα τα 3 παιδιά και ίσως να μην ζούσα σήμερα. Από τις δυσκολότερες στιγμές ήταν όταν μετά το χειρουργείο χρειάστηκε να μιλήσω στην Εμιλία, η οποία ήταν τότε 9,5 χρονών. Καταλάβαινε τι καταλάβαινε, δεν ξέρω. Πάντως στα παιδιά ξέρω ότι πρέπει να λες την αλήθεια. Η ζωή όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν εύκολη για τη Φόφη Γεννηματά. Οι μάχες της καθημερινά ήταν πολυεπίπεδες. Παρά τα προβλήματα υγείας της, ποτέ δεν έσκυβε το κεφάλι. Τρόμος με έπιανε στη λογική ότι μπορεί τα παιδιά μου που με τόσο κόπο, τόση προσπάθεια απέκτησα στη ζωή μου, θα τα άφηνα ξαφνικά μόνα τους. Γιατί είναι πολύ οδυνηρό. Θα παλέψω να κάνω πόρτα τη χαραμάδα της ελπίδας, της έλεγε ο πατέρας της. Και αυτό έκανε και η ίδια όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είπε και όταν μπήκε πριν από 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο. Υποσχέθηκε ότι θα κερδίσει και αυτή τη μάχη. Κάτι που ωστόσο δεν κατάφερε.